Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια καριέρας. Σε αυτά τα χρόνια γνώρισες σπουδαίους μουσικούς, γνώρισες μεγάλες προσωπικότητες, γνώρισες αρχηγούς κρατών. Τι σου έχει μείνει? Λίγο απ' όλα και πάρα πολλά πράγματα. Η συνάντησή μου με τον Ρούμπινστάιν, η πρώτη μου συνάντηση με τον Ροστροπόβιτς, οι πρώτες μου επισκηνής συναντήσεις με τον Κάραγιαν, τον Κλαούντιο Αμπάντο, τον Λόριν Μάζελ, η γνωριμία μικρό παιδάκι με τον Ρίχτερ, οι αρκετές φορές που έπαιξα για τα γενέθλια αυτοκρατόρων όπως στην Ιαπωνία ή προέδρων κρατών σε ειδικές βραδιές γκαλά ή στο Buckingham, στο St. James's Palace. Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί μου έχουν τιμήσει πολύ περισσότερο στο εξωτερικό παρά εδώ στην πατρίδα μου. Βέβαια, οι πάρα πολύ μεγάλες ορχήστρες που έπαιξα και παίζω και οι πάρα πολύ συχνές και πυκνές εμφανίσεις στα μεγαλύτερα μουσικά κέντρα του κόσμου. Το 1982, σε ηλικία 13 ετών, ο Σγούρος πραγματοποιεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ουάσιγκτον υπό τη διεύθυνση του Μιστισλάβ Ροστροπόβιτς, ερμηνεύοντας το τρίτο κονσέρτο του Ραχμάνινοφ. Το αγαπημένο του κονσέρτο, που το ερμήνευσε και το Σεπτέμβριο του 1997, όταν προσκλήθηκε στους εορτασμούς για τα 850 χρόνια από την ίδρυση της Μόσχας. Για την ειδική σχέση του καλλιτέχνη με αυτό το έργο, οι μουσικοκριτικοί έγραψαν: «Μόνο ο Σγούρος θα μπορούσε να ερμηνεύσει με τέτοια δεξιοτεχνία ένα τόσο δύσκολο και περίπλοκο έργο και με τόση ευαισθησία». You know, first, that's my very dearest friends tell me about him and tell me that's something very, very special. And I invited him to Washington to play his national orchestra. And he arrived first to New York, arrived and play in rehearsal. First time I hear him just in rehearsal, but rehearsal without orchestra only he played for me. Third Rachmaninoff. He would like play for Rachmaninoff concerto. He liked very much this composition. I'm a little bit worried, of course, because that's 13 years old to play Rachmaninoff first concerto. That's really something very exceptional. I asked him maybe something another concerto. No, I would like for Rachmaninoff. Yeah, I accept. And in rehearsal, he played for me, and I consider that's what my friend tell me. That's a real miracle. That miracle, yes. That's only one word, that miracle. No, what do you mean when you say a miracle technique alone? No, you know, that's all. That's from God. Everything's from God. You know, he have very big, 13 years old, very big hand. He have no difficulties for me. That's also for a 13 years old, very, very rare. He have all possibility, technical possibility. But that's not all. He's the real musicians. That's miracle. Δεν θέλω να το πω με υπερηφάνεια ή μη, αλλά πρόλαβα και έπαιξα με τους μεγαλύτερους μαέστρους, πολλοί από τους οποίους δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, που δεν ήταν της δικής μου γενιάς, πάρα πολλές φορές. Και εκεί που καμαρώνω πραγματικά είναι ότι όλοι, ανεξαιρέτως η σημερινή μεγάλη στάρ από πλευράς μαέστρων που διευθύνουν τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου, όπως για παράδειγμα ο Μάρις Γιάνσονς που πρόσφατα διεύθυνε την πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης, ή πάρα πολλοί άλλοι μαέστροι, κάναν τα ντεμπούτα τους μαζί μου με πολύ μεγάλες ορχήστρες. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό αν το δεις συγκεντρωτικά. Και αν σου έρχονται στο μυαλό όλες αυτές οι απίστευτα πολλές εικόνες και να σου έρχονται είτε έγχρωμες είτε ασπρόμαυρες. Ένα ταξίδι στον χρόνο. Thank you.
φαίνεται λίγο, πώς να το πω, περίεργο, που ένας έφηβος ή ένας 20, 25, 30, 35 να μιλάει για όλους αυτούς τους μύθους της μουσικής και όχι μόνο να μιλάει, να έχει συνεργαστεί μαζί τους. Από τη στιγμή όμως που αποτελεί μια πραγματικότητα, εγώ τα καταθέτω ως γεγονότα, ως εικόνες γεγονότων. Πρώτη επαφή που έχεις με ένα έργο, μέχρι την τελειοποίηση, τι μεσολαβεί? Συνήθως ξεκινώ να διαβάζω μία παρτιτούρα όπως ξεκινάω να διαβάζω ένα βιβλίο. Φυσικά νομίζω πως έχω ένα χάρισμα που πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν και το χάρισμα της φωτογραφικής μνήμης, ώστε να μπορέσω να αποστηθήσω μία τεράστια παρτιτούρα πάρα πολύ πιο γρήγορα από πάρα πολλούς άλλους συναδέλφους, συν το γεγονός ότι πάρα πολύ δύσκολα θα αντιμετωπίσω τεχνικά προβλήματα ακόμα και στις πιο απαιτητικές παρτιτούρες ως προς το θέμα της τεχνικής και δεν θα χρειαστεί να κάνω ώρες επί ώρων ασκήσεων προκειμένου να λύσω κάποια πραγματικά τεράστια τεχνικά προβλήματα που κρύβει η παρτιτούρα. Πέραν αυτού όμως δεν σημαίνει πως νιώθω έτοιμος να παρουσιάσω ένα έργο και θέλω χρόνο. Πολλές φορές 2, 3, 6 μήνες ή και ένα χρόνο σε κάποιες περιπτώσεις κάποιων έργων, ώστε να κρίνω πως πραγματικά έχω πλησιάσει το στόχο μου ή έχω πλησιάσει αυτό το οποίο θέλει να πει ο συνθέτης. Έχουν υπάρξει βέβαια στην καριέρα μου και περιπτώσεις όπου χρειάστηκε για κάποια ειδική επέτειο ή για λόγους δισκογραφικούς να πρέπει να επιταχύνω τις διαδικασίες ως προς την παρουσίαση ενός καινούργιου έργου και ενός πάρα πολύ δύσκολου έργου όπως έγινε κάποτε με την παγκόσμια πρεμιέρα τότε στο δυτικό κόσμο της Φαντασίας του Τσαϊκόφσκι που δισκογράφησα. Οπότε εκεί εξ ανάγκης τίθεσε σε μια διαδικασία ψυχολογικής ορίμανσης, το οποίο μπορεί να σου επιτρέψει σε διάστημα πάρα πολύ λίγων ημερών να περάσεις όλα αυτά τα μεταβατικά στάδια της και να τα αξιοποιήσεις σε πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι και πολύ πιο πετυχημένο κάποιες φορές μια ενστικτόδης εκτέλεση, μια ενστικτόδης ερμηνεία.
πλησιάσει και αποτολμήσει το σύμπαν της μουσικής φιλολογίας πλέον, υπάρχει και μια ευκολία, ευκολότερη προσέγγιση ως προς το φραζάρισμα ενός έργου, είτε αυτό είναι ιμπρεσιονιστικό, είτε είναι προκλασικό, είτε είναι δωδεκαφθονγικό έργο. Έχω παίξει και πάρα πολλά έργα του 20ου αιώνα και πολλά έργα ακόμα και της δωδεκαφθονγικής σχολής. Όσο και αν ο τομέας μου είναι η δεύτερη περίοδος της κλασικής περίοδου και η συνολική ρομαντική περίοδος, δεν έχει να κάνει όμως μόνο με το φραζάρισμα και με την καθαρότητα του παίξηματος, έχει να κάνει με τη σιγουριά που νιώθω προκειμένου να εμφανίσω ένα έργο. Η ερμηνεία όμως περνάει σε πάρα πολλές φάσεις και όσο πιο μεγάλης πνοής είναι η καριέρα, μου επιτρέπει να δώσω και να πάρω πρωτοβουλίες αναπτύσσοντας και νέες ερμηνευτικές διαστάσεις, χωρίς να ξεφύγω ή να αλλοιώσω φυσικά το κείμενο, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Κοιτάω να βγάλω αυτό που θέλει ο συνθέτης και να έχω το αρμόζον χρώμα αυτό που καλούμε να βγάλω. Πλην όμως ανακαλύπτω συνέχεια πράγματα τα οποία δεν έχω ανακαλύψει πριν από την πείρα την οποία έχω όταν έχω παίξει ένα έργο πάρα πολλές φορές. Για παράδειγμα τα κονσέρτα του Μπραμς αλλιώς τα έπαιξα στα 12 με το Φον Κάραγιαν, αλλιώς στα 14-15 αργότερα σε άλλες παραστάσεις και με τον Κουρτ Μαζούρ πιστεύω στα μέσα της δεκαετίας του 90 ήταν εκεί πέρα που πιθανόν να είχα πιάσει για εκείνη την εποχή το απόλυτο. Όμως αν τώρα εμφανίσω, έχω να παίξω το πρώτο ή το δεύτερο κονσέρτο του Μπραμς, υπάρχουν τόσες κρυφές φράσεις και ενδιάμεσες φωνές που κρύβει ο Μπραμς μέσα στην παρτιτούρα που τις ανακαλύπτεις μετά από 15-20 χρόνια, έχοντας πλέον κάνει το έργο πραγματικά περισσότερο και από δικό σου, και εκεί παίρνεις και μία πρωτοβουλία σαν να λες το συνθέτη, σαν να συνομιλείς με το συνθέτη, ο οποίος σου επιτρέπει πλέον όχι απλά να χειρουργήσεις, όχι να κάνεις μικροχειρουργική μέσα στο έργο, αλλά να υπερβείς και τα όρια της μικροχειρουργικής μέσα σε εκείνο το έργο και να αρχίσεις να ανακαλύψεις τι μπορεί να κρύβεται πίσω ακόμα και από την πιο μικρή και θεωρητικώς ασήμαντη φράση, που όμως εκεί πέρα μπορεί να είναι και το κλειδί για μια διαφορετική προσέγγιση της ίδιας της φράσης που κρύβει το έργο. Βρισκόμουν με τον πατέρα μου στο Μαντόν και εδώ ήθελα να πω ότι εκτός από το ότι το φεστιβάλ του Μαντόν στην Κιανή Ακτή είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου, από τα πιο διάσημα του κόσμου, ήταν το πρώτο διάσημο φεστιβάλ που με κάλεσε να κάνω το άνοιγμα το 1981. Και ξαναέκανα το άνοιγμα πριν από δύο καλοκαίρια με το πρώτο κονσέρτο του Σοπέν, ένα κονσέρτο το οποίο αγαπάω πάρα πολύ. Και λέω του πατέρα μου, μπαμπά, είπες κάτι το οποίο με συγκίνησε και με άγγιξε αυτή τη στιγμή πάνω στη θάλασσα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα, αλλά ήταν πολύ ωραίος εκείνος ο αέρας. Πώς θα γινόταν να σε ξανακούσω να το λες τώρα? Και μου λέει, αγόρι μου, μόνο αν ταξιδεύσεις θεωρητικά στον χρόνο και πάρεις μία κινηματογραφική μηχανή και πας πίσω. Και του απαντώ, ξέρεις μπαμπά, τι θα έδινα για να ταξιδέψω στον χρόνο, ακόμα και για να διορθώσω κάποια πράγματα. Βέβαια, αν διορθώναμε κάποια πράγματα από τη ζωή μας, δεν ξέρουμε αν θα είμαστε εμείς και αν θα είμαστε ο εαυτός μας.
Έχοντας από τη φύση του λυμένα όλα τα τεχνικά προβλήματα του πιάνου, ο νεαρός Δημήτρης ήταν ήδη ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης. Μετά το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, ακολουθεί η Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, από όπου αποφύτησε με το βαθμό 98 στα 100, ο μεγαλύτερος βαθμός που δόθηκε ποτέ σε απόφυτο του εν λόγω ιδρύματος. Η πρώτη μουσική ήχη ήταν με την πρώτη μου δασκάλα, την οποία οφείλω να αναφέρω, τη Δέσποινα Γεωργοπούλου, και πολύ καλή οικογενειακή φίλη. Δεν ζει πλέον, σχεδόν στα 6 μου χρόνια, η οποία μου έδωσε και το ερέθισμα και το έναυσμα για να ασχοληθώ με τη μουσική, διότι αν δεν ήταν εκείνη η γυναίκα δεν θα είχα ξεκινήσει. Και πολύ περισσότερο αργότερα, όταν είδε την αλματώδη πρόοδό μου, εάν δεν μου είχε προτείνει τις σοβαρές οδειακές σπουδές στο πλευρό μιας σπουδαίας μασουλίστας και καθηγήτρια της Μαρίας Χερογιώργου, η οποία επίσης δεν βρίσκεται στη ζωή, δεν ξέρω πώς θα ήταν η εξέλιξή μου. Νομίζω πως ένας από τους βασικούς άξονες για τη μετέπειτα πορεία μου ήταν και η όλη γνώμη και όλος τρόπος που έθεσε τα πράγματα και προς τους γονείς μου η Δέσποινα Γεωργοπούλου, η πρώτη μου δασκάλα. Είναι ο καλύτερος πιανίστας που άκουσα ποτέ, περιλαμβανομένου και του εαυτού μου. Ευχαριστώ τον Θεό που με κράτησε μέχρι σήμερα στη ζωή και μου έδωσε την ευκαιρία να τον ακούσω με τα ίδια μου τα αυτιά. Αυτά είπε ο Άρθουρ Ρούμπενστάιν το 1982 για το 13χρονο Έλληνα πιανίστα Δημήτρης Γούρο. Στη συνέχεια έβγαλε το χρυσό ρολόι που φορούσε και το πέρασε στο χέρι του νεαρού. Έχω ερωτηθεί από τους διασημωτέρους δημοσιογράφους και από το CNN και από το BBC και από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου, ένα από τα πράγματα που με ρωτούν είναι το τι στερήθηκε ως Γούρος στην παιδική του ηλικία. Πείτε μου έναν άνθρωπο ο οποίος για να πετύχει τα μέγιστα στο αντικείμενό του, ο οποίος δεν έχει στερηθεί από κάτι άλλο. Δεν είναι λογικό? Αυτή την ταύτιση με τη μουσική που ένιωθες και που είχες, πού την αποδίδεις? Ήσουν μόλις 6 χρονών. Δεν είναι εύκολη η ερώτηση που μου θέτεις, αλλά μήπως η μουσική ήδη αποτελούσε ένα μέρος του εαυτού μου και ένα κομμάτι του εαυτού μου και ήθελα εξ ορισμού να είμαι ταυτισμένος με τη μουσική? Μάλλον έχεις δίκιο. Αν κανείς με ρωτούσε για τον Δημήτρης Γούρο, τι είναι ο Δημήτρης Γούρος, το πρώτο πράγμα που θα απαντούσα είναι ότι είναι ένας άνθρωπος γεννημένος για τη μουσική. Η αλήθεια είναι πως πιστεύω κι εγώ πως έχω γεννηθεί γι' αυτό. Σε ένα σύνολο που έβλεπα μπροστά μου, ένα ολόκληρο βιβλίο το οποίο ήθελα να δω, να αγκαλιάσω, να τεμαχίσω, να καταβροχθήσω, να φάω με πάρα πολύ μεγάλη και επιθετικότητα αλλά και ορμή εκείνη την εποχή, αψηφώντας πολλές φορές για το τι κρυβόταν πίσω από αυτό. Ήθελα να κατακτήσω εκείνο το πράγμα που είχα μπροστά μου τότε. Και αυτό σου έφερε μία ευχαρίστηση, μία ικανοποίηση? Όχι μόνο ικανοποίηση και ευχαρίστηση, με έφτανε στα όρια του απολύτου, σε τέτοιο σημείο που ήθελα να τρώω δίπλα στο μουσικό όργανο. Ήθελα να κοιμάμαι δίπλα, ήθελα να έχω την παρτιτούρα δίπλα, ήθελα να
αυτό που λέμε μελέτη ή διάβασμα και οτιδήποτε τότε συνέβαινε για άπειρες ώρες να γίνεται δίπλα σε έναν πάρα πολύ κλειστό χώρο που είχε να κάνει με το συγκεκριμένο όργανο. Έλαβα μέρος στη δεύτερη κατηγορία που ήταν παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών. Και εσύ πόσο χρόνο είσαι? 11. Ο μικρότερος δηλαδή. Ναι. Ήταν, και εκτός που ήταν πολύ μεγαλύτεροι όλοι από μένα, ήταν και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι όλοι. Και έπαιξαν όλοι τέλεια. Εσύ δεν ήσουν προετοιμασμένος? Ήμουν πολύ καλά. Και πήρες το πρώτο βραβείο? Πήρα το πρώτο βραβείο που ψηφί. Δηλαδή τι ήταν το πρώτο βραβείο? Το πρώτο βραβείο ήταν ένα δίπλωμα. Ναι. Χρυσό μετάλλιο. Ένα πιάνο first time. Α, σου το δώσανε αυτό, ήταν το βραβείο? Δώρο, ένα πιάνο. Και δύο συμβόλαια για δύο ρεσιτάλ πιάνου. Ένα στην Πολώνια και ένα στο Μιλάνο. Θα παίξεις ως σολίστ εσύ? Ως σολίστ. Και τι θα ήθελες τώρα να σου ευχηθούμε για το μέλλον? Στο κονκούρ Τσαϊκόφσκι το πρώτο βραβείο. Μπράβο, λοιπόν, στο ευχόμαστε. Γεια σας. Μία σονάτα Haydn ή ακόμα και μία σονατίνα Κλεμέντη μπορεί όχι μόνο εκφραστικά αλλά και στιλιστικά να είναι πάρα πολύ πιο επικίνδυνη από μία πλευρά από το να παίξεις ένα έργο το οποίο θεωρείται βαρέων βαρών και χρειάζεται απίστευτα μεγάλες μυϊκές μάζες μέσω των μυϊκών ομάδων που έχεις και μέσω της τεχνικής, και όμως κάτι τέτοιο να το παίξω με πολύ μεγαλύτερη ευκολία και να με προβληματίσει πολύ λιγότερο από το να έχω να παίξω και να ντύσω 5 γυμνές άσπρες νότες. Στην τέχνη λοιπόν είναι τα πάντα πάρα πολύ δύσκολα και τα πάντα πάρα πολύ επικίνδυνα, και δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το παραμικρό είναι εύκολο. Εκεί έχουμε κάνει το μεγαλύτερο λάθος. Εξαρτάται και από ποια ματιά βλέπεις τα πράγματα ή από ποια σκοπιά. Μία είναι η σκοπιά, το να έχεις στόχο στο να, όχι μόνο να δεις και πίσω από τις νότες και τι κρύβουν αυτές οι νότες, αλλά να μπορέσεις με τον τρόπο σου και βέβαια προσφέροντας ίσως κάτι πιο φρέσκο από κάποιους άλλους μεγάλους που σέβεσαι απόλυτα φυσικά προκατόχου σου, να μπορέσεις να βγάλεις το νόημα και να βγάλεις τον συνθέτη. Διότι ίσως το μεγαλύτερο λάθος θα είναι το να παίξεις ένα έργο του Λίστ και να θελήσεις να βγάλεις μέσω του έργου του Λίστ το Σγούρο. Φυσικά θα υπάρχουν κάποια στοιχεία και του Σγούρου, όπως θα υπάρχουν σε μια εκτέλεση του Ρούμπινστάιν ή του Χόροβιτς ή του Ρίχτερ και τα δικά του στοιχεία μέσα. Όμως νομίζω ότι η μεγαλύτερη, όχι μόνο επιτυχία, αλλά και η μεγαλύτερη ευεξία που νιώθεις στην υπηρεσία της τέχνης είναι το να προσπαθήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να μεταφέρεις και να μεταφράσεις τα νοήματα που κρύβουν οι μεγάλοι αυτοί, επίτρεψέ μου την έκφραση, συγγραφείς και όχι συνθέτες, η μεγάλη αυτή μουσική δημιουργία. Δημητράκης ξεκίνησε το πιάνο. Να πω κάτι για αυτό το μικρό Δημητράκης, μου ακούγεται κάπως αστείο, ενώ ταυτοχρόνως με τιμά, διότι όταν φτάνω στη σκάλα του Μιλάνου ή στη φιλαρμονική του Βερολίνου στο Carnegie Hall και ενέτη 2012 ή 2010 ο διευθυντής του θεάτρου ή ο μαέστρος με αποκαλεί ακόμα Δημητράκη, παρόλη την πορεία, αυτό με τιμά ιδιαίτερα, όπως καταλαβαίνεις.
Αλλά την ίδια στιγμή δεν πάβει να είμαι και ένας άνθρωπος 42 ετών με όλη αυτή την τεράστια πείρα που έχει να κάνει με περισσότερες από 3.000 εμφανίσεις στο ενεργητικό μου. Ο αριθμός μου ακούγεται τρομακτικός, αλλά είναι πραγματικός αριθμός, και θα ήθελα εδώ να πω, χωρίς να θέλω να το παίξω ότι με κάποιος σε καμία περίπτωση, πως ένα τέτοιο αριθμό εμφανίσεων πιθανόν από κανένα έως ελάχιστη του παρελθόντος τεράστη μουσική να είχαν στο ενεργητικό τους, και αν το είχαν αυτό και με μια εναλλαγή ρεπερτορίου απίστευτη, ξεκινώντας από την προκλασική μουσική και καταλήγοντας στα έργα του 20ου αιώνα, βέβαια με ένα κέντρο βάρους στους κλασικούς και ρομαντικούς συνθέτες, και κυρίως στη ρομαντική περίοδο που πραγματικά έχω παίξει το σύμπαν, σχεδόν δεν έχω αφήσει τίποτα που να μην έχω παίξει. Ήθελα πάντα να καταφέρνω τα δύσκολα πράγματα. Στραβίνσκι έλεγε ότι ο εκτελεστής καλείται να ανακαλύψει τους περιορισμούς που βάζει ο συνθέτης. Η μουσική σε περιορίζει στο να εκφραστείς σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο μαθηματικό δεδομένο. Δεν μπορείς να πας ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μπροστά, ούτε πίσω. Είσαι λοιπόν υποχρεωμένος να εκφραστείς μέσα σε εκείνα τα κλάσματα του δευτερολέπτου που σου ορίζει η παρτιτούρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόνο σε ένα μέτρο είσαι υποχρεωμένος να πάρεις και 100 αποφάσεις την ίδια στιγμή, και να υπάρχει βέβαια απόλυτη, όχι μόνο σύμπνοια, και απόλυτη συμφωνία και ισομέρεια των αποφάσεων που έχεις πάρει, και ποτέ, κατά τη γνώμη μου, να μην φτάσεις να αγγίξεις τα όρια της υπερβολής. Πρέπει να είσαι άμεσος και λιτός στον τρόπο που ερμηνεύεις. Και έτσι νομίζω πως ο τρόπος της προσέγγισης εμπεριέχει πολύ μεγαλύτερη συγκίνηση. Βέβαια, τη μέρα που είσαι σε πάρα πολύ μεγάλη μυϊκή και τεχνική φόρμα και τη μέρα που η τεχνική σου σου επιτρέπει να κάνεις πραγματικές υπερβάσεις, σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνεις και ερμηνευτικές υπερβάσεις, διότι δεν σκέφτεσαι, η τεχνική κυλάει από μόνη της την ώρα εκείνη, οπότε την ώρα της παράστασης μπορείς πραγματικά να χρωματίσεις και να
δώσεις ακόμα με ακόμα μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια τα σημεία της στίξεως τα οποία κρύβονται στην παρτιτούρα. Και πίστεψέ μου ότι τα σημεία στίξεως είναι πάρα πολλά δισεκατομμύρια ακόμα και σε μία σελίδα. Πόσο μάλλον στο έργο ολόκληρο. Die Karriere von Dimitris Kouros, die also auf mehr als nur den drei Beinen des Flügels fußt, scheint somit auch mathematisch und physikalisch abgesichert. Ήθελα να πω και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο μας απασχολεί και ανέκαθεν μας απασχολούσε είναι οι απίστευτες ώρες και η απίστευτη συχνότητα όταν έχουμε πάρα πολύ πυκνές παραστάσεις που παίζουμε από μνήμης τα πάντα. Δηλαδή φαντάσου να πρέπει σε μία εβδομάδα που μπορεί να κάνεις 3 ή 4 παραστάσεις να έχεις και 3 και 4 χιλιάδες σελίδες από μνήμης. Αυτό είναι τρομακτικό όσο και αν έχεις το χάρισμα να μπορείς να θυμάσαι. Είναι τρομακτικό. Είναι πολύ χειρότερο από το να έχεις ένα θεατρικό έργο. Σαφώς. Και σε ένα θεατρικό έργο ο ηθοποιός καλείται να παίζει το ίδιο έργο κάθε μέρα για μια ολόκληρη σεζόν. Εμείς πρέπει συνεχώς να αλλάζουμε κοντσέρτα, να αλλάζουμε παρτιτούρες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την μπάρτα. Είναι κάτι που σε τρομάζει, είναι κάτι που σε φοβίζει, είναι κάτι για το οποίο δεν μπορείς ποτέ να έχεις 100% σιγουριά, εκτός αν γυρίζεις δίσκο και μπορείς κάτι να επαναλάβεις. Σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές λέμε ότι χάνουμε απίστευτα πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσαμε να τον χρησιμοποιήσουμε και να τον εκμεταλλευτούμε για την προσέγγιση την ερμηνευτική ενός έργου, γιατί πρέπει να μάθουμε πάρα πολύ καλά στην εντέλεια την παρτιτούρα απ' έξω. Και αυτό ισχύει για όλο το φάσμα της κλασικής μουσικής, για όλα τα όργανα, για την όπερα, για τα πάντα. Ήθελα όμως εδώ να πω πως εάν ακούς τον ίδιο σου τον εαυτό να παίζει ακόμα και την ώρα που δεν ξέρεις μετά από κάποια μέτρα τι μπορεί να συμβεί, όταν πραγματικά έχεις μελετήσει σε βάθος την παρτιτούρα και όταν πραγματικά έχεις τη σιγουριά ότι έχεις κατακτήσει απόλυτα αυτό το οποίο μεταφέρεις προς τον κόσμο, και τότε ακόμα έχεις μία συμπαράσταση τρομερή από τον ίδιο το συνθέτη, ο οποίος είναι μέσα στο μυαλό σου και ο οποίος σου λέει προχώρησε, έχω φροντίσει να μην συμβεί τίποτα ούτε στον τομέα της μνήμης. Θα το καταφέρεις μια χαρά. Λειτουργεί σαν ο φύλακας άγγελος. Πάντα. Πάντα.
έρχεται σε όλο το πακέτο και δεν είναι κάτι το οποίο ξεχωρίζει, προϋποθέτει την άριστη γνώση του έργου που έχεις μπροστά, προϋποθέτει μία περισσότερο και από ιδιαίτερα εξελιγμένη τεχνική, η οποία σου επιτρέπει να εκφράσεις αυτό το οποίο θες να εκφράσεις, διότι χωρίς μια σπουδαία τεχνική, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να παίξεις. Δηλαδή αυτά που έλεγαν κάποιοι δάσκαλοι του παρελθόντος και θεωρήθηκαν την εποχή εκείνη, θα επίτρεψε μου να αναφέρω ονόματα, και στη Γερμανία και στην πρώην Σοβιετική Ένωση κάποιοι σπουδαίοι δάσκαλοι, προχώρησε, λέει, το τεχνικό πρόβλημα και επικέντρωσε στη μουσική πάνω. Αν προχωρήσεις στο σημείο που έχεις το τεχνικό πρόβλημα και το παρακάμψεις ή το καλύψεις, είναι σαν να κλείνεις το μάτι στον συνθέτη, ο οποίος το έγραψε αυτό, είσαι υποχρεωμένος λοιπόν να παίξεις. Και για μένα ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν έχει μία σπουδαία τεχνική δεν δικαιούται καν να παίζει. Πρώτα μέτρα του τετάρτου κοντσέρτου του Μπετόβεν. Ένα έργο το οποίο λατρεύω και ένα έργο το οποίο παίζω αρκετά συχνά και επιλέγω να είναι στο ενεργό μου ρεπερτόριο όσο πιο συχνά μπορώ. Το αγαπώ περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα κοντσέρτα του Μπετόβεν, χωρίς να θέλω να ρίξω τα υπόλοιπα τα οποία είναι επίσης αριστουργήματα. Έλεγε ένας εκ των μεντόρων μου, ο Ρούμπινστάιν, πως για αυτά τα τρία μέτρα αρρώστηνε μία εβδομάδα. Και όταν ήμουν μικρός έλεγα, μα τι λέει τώρα ο άνθρωπος, σιγά και το ένα και το άλλο. Μεγαλώνοντας βλέπω ότι είχε πει λίγο. Μπορείς να αρρωστήσεις για πολλές περισσότερες μέρες, μπορείς να χάσεις τον ύπνο σου. Είναι 4-5 πάρα πολύ γυμνά μέτρα, χωρίς την ορχήστρα. Ξεκινάς γυμνός στη μέση του πουθενά και πρέπει να πεις ουσιαστικά το τι θα ακολουθήσεις όλο το υπόλοιπο κοντσέρτο. Είναι πραγματικά τραγικής δυσκολίας το να κρατήσεις και να μπορέσεις να παρουσιάσεις τον ήχο με τον τρόπο που πρέπει σε αυτά τα 4 μέτρα και να προλάβεις 4-5 μέτρα, να προλάβεις να είσαι και μέσα στο πνεύμα του υπόλοιπου κοντσέρτου αλλά και στο ρυθμό που απαιτεί μετά ο Μπετόβεν. Βρισκόμαστε στο εξοχικό, στο Πορτοράφτη. Όπου πέρασα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα παιδικά μου χρόνια και αναμνήσεις εδώ είναι κάτι το καταπληκτικό. Μέσα σε όλη αυτή την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργούσαμε εδώ με τις διάφορες παρέες, ανάμεσα στα εκπληκτικά μπάνια, στις υπέροχες παραλίες του Εβοϊκού, διότι πιάνει Εβοϊκό εδώ η θάλασσά μας και είναι υπέροχη ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν θα μπορούσα φυσικά να παραβλέψω τις απίστευτες ώρες προβών που περνούσαμε μεγάλους διασήμους μαέστρους, συναδέλφους και πολύ καλούς οικογενειακούς φίλους και που με βοήθησαν πάρα πολύ κυρίως στην αρχή της καριέρας μου, που έχουν φιλοξενηθεί κατά περιόδους εδώ όπως ο Κλαουντίο Αμπάντο, ο Μιστλαβρός Τροπόβιτς, ο Γευγένης Βετλάνοφ, ο Φουάτ Μανσούροφ από τα Μπολσόι,
και πόσοι άλλοι, που με την παρτιτούρα βρισκόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ για πάρα πολλές ώρες αναλύοντας το έργο, κάνοντας πρόβες, εμβαθύνοντας το ένα το άλλο, και μετά με το που τελειώναμε κατεβαίναμε για φαγητό. Όταν είσαι ερωτευμένος, τι μουσική ακούς ή τι μουσική παίζεις? Έχω υπάρξει ερωτευμένος και πολύ δυνατά, δεν θέλω να πω πάρα πολλές φορές, λίγες φορές, αλλά ήταν πολύ έντονο το συναίσθημα. Αλλά απευθυνόμενος τώρα περισσότερο στον μη μουσικό κόσμο, θα ήθελα να πω το εξής. Είναι λανθασμένη η αντίληψη που κυριαρχεί στον πολύ κόσμο ότι τον καιρό που ο καλλιτέχνης είναι ερωτευμένος δίνει τις σημαντικότερες του ίσως ερμηνείες, και τον καιρό που δεν είναι ερωτευμένος παίζει πολύ πιο ψυχρά. Εδώ θα ήθελα να σου πω ότι σε περιόδους μεγάλου έρωτα μπορεί τότε κάποιες φορές, ενώ να παίξεις, θα παίξεις τέλεια, άψογα, ίσως να μην βγάλεις κάποια πράγματα που μπορεί να βγάλεις σε μία χρονική περίοδο που επίτηδες από τον εαυτό σου ζητάς να είσαι ψυχρός και αποστασιοποιημένος με το περιβάλλον και να μην πάρεις φρύ ο έρωτας καθόλου, ή να έχεις μόλις χωρίσει και να θέλεις να έχεις ένα κενό ακριβώς και μόνο για να μην σε πάρει από κάτω και να συνεχίσεις τη ζωή σου, και εκείνη την περίοδο ενώ δεν είσαι ερωτευμένος να δώσεις τη μεγαλύτερη ερωτική και αισθησιακή ερμηνεία που έχεις δώσει στη ζωή σου. Ξέρεις, την τέχνη δεν μετράει την ώρα που παίζεις ή την ώρα που ερμηνεύεις, αν είσαι ερωτευμένος ή όχι. Ξέρεις, πολλές φορές εδώ ακούγοντας τον ήχο της θαλάσσης νιώθω σαν να παίζω το πασάζ με τις πρεστίσιμο οκτάβες της σονάτας του Λίστ. Την άλλη στιγμή, όταν γαληνεύει η ψυχή μου, νιώθω ότι μελετάω ένα εκπληκτικό έργο του Μότσαρτ, και σκεπτόμενο αλλά και ιδιαίτερα αισθησιακό, που έγραψε όμως τη μετέπειτα περίοδο, όπως το κονσέρτο Köchel 466 ρε Λάσσονα, το οποίο λατρεύω. Σε κάποιες άλλες στιγμές, όταν θέλω να νιώσω ότι πραγματικά έρχομαι σε επαφή με την κολόνα της μουσικής, μελετάω κάποια έργα του Μπαχ, τον οποίο επίσης λατρεύω, αν και η γνώμη μου είναι ότι μια πολύ μεγάλη περίοδος των έργων του Μπαχ θα έπρεπε να παίζονται αυθεντικά σε πληκτροφόρο, αλλά όχι στο πιάνο, και αν πάμε ακόμα πιο πίσω στον Σκαρλάτι για παράδειγμα, ή και σε πολλά έργα της προκλασικής περίοδου, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι θα πρέπει να παίζεται σε κλειδοκύμβαλο ή στο εκκλησιαστικό όργανο, κάτι το οποίο με μαγεύει. Θα ήθελα εδώ να πω ότι έχω εμφανιστεί. Έχω πάρει το ρίσκο να παίξω κονσέρτο Haydn στο τσέμπαλο και είχε και τεράστια επιτυχία. Και θα ήθελα να πω μεταξύ αστείου και σοβαρού ότι τρομοκράτησα πολλούς τσεμπαλίστες νομίζοντας ότι θα τους πάρω τη δουλειά. Αλλά εγώ είμαι πιανίστας, δεν είμαι τσεμπαλίστας, οπότε το έκανα για πλάκα μία-δύο φορές. Άρεσε πάρα πολύ, διότι είχα πραγματικά προσπαθήσει και πολεμήσει πολύ για να παίξω πάρα πολύ καλά. Σε κάποιες άλλες ώρες που ήθελα εδώ να ξεσηκώσω τη γειτονιά, μπορεί να έβαζα από την αρχή στο τέλος μια τραβιάτα ή μια δύναμη του πεπρωμένου, γιατί όπως ξέρεις λατρεύω την όπερα.
μια παρτιτούρα, ένα έργο, διηγείται μια ιστορία. Ένα έργο μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία, για παράδειγμα, όπως είπα πριν, μόνο το πρώτο κονσέρτο του Μπραμς μπορεί να εμπεριέχει τρεις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες μέσα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η σονάτα του Λίστ είναι μία από τις δυσκολότερες δραματουργίες ως προς την ερμηνεία που πρέπει να δώσει ο καλλιτέχνης. Η φαντασία του Σούμαν, το καρναβάλι, η τέταρτη μπαλάδα του Σοπέν, η οποία υπερβαίνει το στάδιο του απλού πιανίστα και φιλοσοφείς με τη μουσική μέσω του οργάνου. Το όργανο είναι μικρό, είναι κάτι πάρα πολύ μικρό μπρος στη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από τη μουσική που πας να ερμηνεύσεις και να εκτελέσεις. Όπως είχε πει και κάποιος πάρα πολύ μεγάλος πιανίστας, είναι μία νεκροφόρα, είναι κάτι νεκρό. Είσαι υποχρεωμένος να το επενδύσεις και να το κάνεις να κελαϊδείς, διαφορετικά δεν έχεις πετύχει τίποτα. Έχεις ερμηνεύσει και έργα του 20ου αιώνα. Πολλά. Λέγεται ότι η μουσική του 20ου αιώνα είναι λίγο επίπεδη, είναι λίγο εγκεφαλική, δηλαδή στερείται συναισθημάτων. Κοίταξε, αυτό είναι πάρα πολύ γενικό και γενικά όχι μόνο στη... είναι απίστευτα μεγάλο λάθος. Και για πολλοί κόσμο που μας ακούει να γενικεύσουμε ειδικά έναν τόσο τεράστιο τομέα σαν τη μουσική του 20ου αιώνα, διότι η μουσική του 20ου αιώνα έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Στον 20ο αιώνα ανήκουν και οι νεότεροι Ρώσοι ρομαντικοί. Στον 20ο αιώνα ανήκουν και οι πρόγονοι της jazz, που είναι η μεγάλη ιμπρεσιονιστική σχολή της Γαλλίας και του Βελγίου. Στον 20ο αιώνα ανήκει και η μουσική του Σέμπερ, του Χίντεμιθ, του Σκαλκότα, του Ξενάκη, αλλά και του Μανώλη, του Καλομήρη, που όμως δεν έχει καθόλου να κάνει με τον Ξενάκη, με τον Σέμπερ. Είναι όλοι σπουδαίοι, είναι όλοι μοναδικοί ο καθένας στον τρόπο που έγραψε, αλλά αναφέρονται σε τελείως διαφορετικές διαστάσεις γεγονότων. Δεν μπορούμε λοιπόν να γενικεύσουμε και να βάλουμε σε έναν κανόνα όλη τη μουσική. Όμως πίστεψέ με πως χωρίς το Ραβέλ δεν θα υπήρχε μουσική, χωρίς τον Μπάρτοκ δεν θα υπήρχε επίσης μουσική, χωρίς τον Προκόφιεφ ακόμα πιο δύσκολο να υπήρχε μουσική και πιθανόν και χωρίς τον Ξενάκη να μην υπήρχε. Δεν μπορούμε λοιπόν να οριοθετήσουμε. Στερείται συναισθημάτων. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που μεταφράζουν τα συναισθήματα πάνω στην παρτιτούρα και είναι και διαφορετικός ο τρόπος που υποχρεούται ο καλλιτέχνης και καλείται να μεταφράσει και εκείνος και να παρουσιάσει. Φυσικά, κάτι που θα έλεγα με πάρα πολύ βέβαια σεμνότητα για την μουσική καθαρά τη δωδεκαφθονγική, ανήκει στον 20ο αιώνα αλλά είναι πέσα από το 1940-50 και μετά, πως εκεί πέρα δεν υπάρχουν αυτές οι πολύ μεγάλες μουσικές φράσεις που μπορούν να συγκινήσουν ίσως ακόμα και τον ίδιο τον καλλιτέχνη, όχι μόνο τον κόσμο. Σε αυτό μπορώ να συμφωνήσω. Και εκεί ακόμα, αν βρεις το κουμπί και αν μελετήσεις πολύ πιστά την παρτιτούρα, πιστεύω πως υπάρχουν σημεία επαφής με το κοινό. Thank you.
Η μουσική εκφράζει τα ρεύματα της εποχής της. Ή είναι απομονωμένη από τις άλλες τέχνες. Η κλασική μουσική νομίζω πως μπορεί να εκφράσει τα ρεύματα οποιασδήποτε εποχής, γι' αυτό και είναι διαχρονική και μπορεί να κρατήσει, μπορεί να δείξει το χρόνο. Ίσως να ήταν και ένα έναυσμα να κάνει ακόμα καλύτερο στους ανθρώπους. Ίσως να δώσει κάποια ενάβσματα ως προς το να κάνει τους ανθρώπους να σκεφτούν και να βγάλουν μόνο το θετικό τους κόσμο προς τα έξω. Και ειδικά στη σημερινή εποχή που υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα και προβλήματα επιβιώσεως σε πάρα πολλούς λαούς και ζητήματα που αφορούν την πολιτική σε όλο τον πλανήτη, θα μπορούσαμε να στηριχτούμε από την καλή μουσική και να μας κάνει να βιώσουμε συναισθήματα που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε ότι μπορούμε να βιώσουμε. Μέσω της μουσικής πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Με όλα τα βιώματα που έχεις μέχρι τώρα από τη ζωή σου, είσαι αισιόδοξος για το μέλλον? Νομίζω πως είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και καλό θα ήταν να ήμασταν όλοι αισιόδοξοι. Πράγματα στις ζωές όλων μας, στον πλανήτη ολόκληρο, έρχονται και παρέρχονται, καλές και μη καλές εποχές. Είδες, δεν είπα άσχημες. Είμαι βέβαιος πως κάποια στιγμή οι εποχές θα είναι πάρα πολύ καλύτερες. Αισιοδοξώ, προσβλέπω, δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη προς Θεού. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πάρα πολλά πράγματα θα είναι καλύτερα και όχι πάρα πολύ αργά. Ο Δημήτρης Γούρος χαρακτηρίστηκε ως παιδί θαύμα. Και το 1982 η New York Post έγραψε: «Κύριε Μότσαρτ, κύριε Λίστ, υποδεχτείτε τον κύριο Σγούρο». Και από τότε έχει εμφανιστεί στις μεγαλύτερες αίθουσες συναυλιών του κόσμου. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους μαέστρους του κόσμου, με τις καλύτερες ορχήστρες του κόσμου. Κανένας άλλος Έλληνας μουσικός δεν κατάφερε τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Με επιρροές από το έργο και την προσωπικότητα του Λίστ και του Χόροβιτς, ο Δημήτρης Γούρος εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή του Ολύμπου. We'll be right back.